Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμη στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για σας, διότι θα έχουμε pack opening και θα είναι ένα πάρα πολύ καλό pack opening. Όχι, παρά λίγο να το ανοίξω. Λοιπόν, βλέπετε έχουμε πάρει πίσω και πήραμε και το token για να κάνουμε και το 867. Πήραμε πίσω γιατί μας έδωσε το Midor Prime. Δεν άρχισε σχεδόν καθόλου, παραπάνω περίμενε να αργήσει. Και δηλαδή νομίζω όσοι έτυχαν moments. Να πω την αλήθεια, είναι πολύ άδικο αυτό. Εμένα όμως με συμφέρει πάρα πολύ. Και κάπως έτσι παίρνουμε πίσω ένα ακόμα Midor Prime. Και να πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα είναι καλό, γιατί ό,τι κάνει δώρο EA δεν είναι σχεδόν ποτέ καλό. Τέλος πάντων, μας δίνει ουσιαστικά ένα τζάμπα Prime, Midor Prime. Οπότε, ό,τι και να τύχεις, θα πει εντάξει, τζάμπα είναι και μου δώσει και καλύτερο παίχτη. Οπότε δεν μπορείς να πεις και πολλά, είναι κακό. Αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, θα ανοίξουμε και το 86x7 που φαίνεται καλό pack και νομίζω μπορείς να δεις και icon από εκεί. Πάρα λίγο πάλι να το ανοίξω λοιπόν. Πάρουμε γρήγορα το pack γιατί θα το ανοίξω έτσι όπως πάει. Λοιπόν, θα το ανοίξουμε κανονικά όπως πάντα και πάμε να κάνουμε και το 86x7. Λοιπόν, θα δούμε και τα SBC όσο πιο γρήγορα. Δεν έχω παίξει FIFA καθόλου αυτή την εβδομάδα. Δεν έχω παίξει ούτε ένα match μόνο. Α, ναι, έκανα και το 85x7 από το Companion και έτυχα 387, εντάξει. Και σάκα νομίζω. Οπότε έτοιμο και αυτό. Έχω δει κάτι τρελά πράγματα να τυχαίνω από το Midor Prime. Αν δεν θυμάστε, βασικά αν θυμάστε, είχαμε τύχει στο πρώτο Moments Hernandez. Που είναι πολύ ωραία κάρτα, δεν τη δοκίμασα καθόλου, μιλώ ψέματα. Αλλά φαίνεται τρομερή και πάει και ένα εκατομμύριο. Οπότε έτοιμο και αυτό. Πάμε τα SBC και να ανοίξουμε το Midor Prime και το 86x7. Ας ελπίσουμε να πάνε καλά τα πακέτα και τα δύο. Αν δεν πάει τα δύο, να σου πάει το ένα τουλάχιστον. Λοιπόν, κοκκελίν τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, πάμε σε μια κάρτα που είναι ο Κουαρέσμα 5-5. Τρομερά στατς και παιδιά, στάει μόνο 82 και 84. Αυτή η κάρτα είναι full worth και θα την κάνω. Ράμος πάρα πολύ overpriced. Δεν φεύγει από πολλά. Τώρα 83 pace δεν είναι και τέλειος high, αλλά μπορείς να βρεις πολύ καλύτερες κάρτες και μπορείς να κρατήσεις φόντερ και να περιμένεις σίγουρα θα βγουν καλύτερες. Και ο Γιαρσάμπαλ, παιδιά, που έχει 3-5. Το κακό του είναι ότι έχει 3 skill moves. Αλλά είναι μια πολύ τίμια κάρτα και είναι και 92 rating. Οπότε, αν θέλει για fan to play, ίσως και αυτά, εγώ θα το σκεφτόμουν. Δεν νομίζω να τον κάνω, αλλά δεν είναι και εντελώς απαγορευτικός. Νομίζω αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Α, και το gear in review, εγώ θα το κάνω γιατί είναι scam για μένα. Δεν ξανακάνω τέτοια. Είχα κάνει στην αρχή ένα, είχα κάνει. Και είχα τύχει έναν. Ποιον είχα τύχει? Έναν 86 νομίζω. Είχα τύχει, το έχω κάνει και σε βίντεο. Οπότε, η μεγάλη στιγμή ήρθε. Δεύτερο Midor Prime. Ας πούμε κάτι usable ας πάρουμε. Λοιπόν, δεν θα το καθυστερήσω. Με το 1, με το 2, με το 3. Σε παρακαλώ, γεϊ. Πω! Πούσκας! Πούσκας! Απίστευτο! Απίστευτο! Τι λες ρε! Απίστευτο, ναι ρε φίλε! Ναι! Επιστρέφει στο club ο Icon. Όσοι δεν θυμάστε είχα τύχει τον Mid από Rare Electrum. Ναι ρε φίλε, και έκανε τον να! Κάτσε, τώρα είναι δύσκολη η επιλογή. Τώρα είναι δύσκολη. Λοιπόν, θα δω πόσο πάει. Απίστευτο, εντάξει, δεν έχω λόγια. Λοιπόν, όπως σας πάει 1,5, ακραίο. Νομίζω Πούσκας θα πάρω. Δεν νομίζω να πάρω Καντονά. Πόρε, τι λες ρε. Ο Καντονά πάει ένα 300. Λοιπόν, δεν θα. Ωστόσο, η απόφαση είναι ξεκάθαρη για μένα. Θα πάρω Πούσκας. Πιστεύω πάει και λίγο παραπάνω. Αλλά δεν είναι αυτό, μου αρέσει πολύ περισσότερο. Ναι, να το σκεφτώ σχεδόν καθόλου. Ας έχει 5-4. Εγώ θα πάρω Πούσκας, λοιπόν. Θα το σκεφτώ για ένα λεπτό. Είναι δύσκολη επιλογή, πάρα πολύ δύσκολη. Πραγματικά τρομερό pack. Μιλάμε, δεν έχω λόγια, απίστευτο. Απίστευτο, δηλαδή τρομερό. Και είναι και το δώρο που μας έκανε η EA, φανταστείτε. Απίστευτο, εντάξει, δεν έχω λόγια. Επιτέλους, βασικά όχι επιτέλους και το προηγούμενο. Και φανταστείτε, αυτό ήταν καλύτερο και από το πρώτο. Λοιπόν, απίστευτο, πραγματικά. Νομίζω θα πάρω Πούσκας. Έχει καλύτερα stats, αλλά έχει 5-4 ο Καντονά. Αυτό λίγο. Αυτό με δυσκολεύει λίγο. Αλλά νομίζω θα πάρω Πούσκας. Οπότε λοιπόν, λογικά θα πάρουμε Πούσκας. Και πιστεύω έχει καλύτερα stats και είναι και ένας legend του club. Γιατί αν θυμάστε, έχω τύχει το mid. Τρομερό. Θα πάρω Πούσκας, δεν θα το καθυστερήσω καθόλου. Ο Καντονά δεν μ' αρέσει τόσο. Αν και έχει 5-4. Και πιστεύω είναι και χειρότερη κάρτα. Όχι, δεν το καθυστερώ. Θα πάρω Πούσκας. Για μένα η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Παίρνουμε το Πούσκας. Για μένα είναι ξεκάθαρη επιλογή. Δεν μ' αρέσει ο Καντονά πάρα πολύ. Και πιστεύω θα το μετανιώσω. Είναι ωραία κάρτα Πούσκας.
Και ένα ακόμα τρομερό pull, πάλι παίρνουμε striker. Και τώρα δεν με ενδιαφέρει καθόλου το 86-7. Δώσε μου ό,τι θες, το ανοίγω έτσι. Μετά από αυτό το pull δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πάμε να δούμε και αυτό τι έχει. Είναι footbear, δεν είναι νομίζω μεγάλο flare. Γιούρι είναι, μια χαρά, εντάξει, δεν μας χαλάει. Κατάλαβα ότι δεν είναι μεγάλο φλερ. Νομίζω τον έτυχε και αδερφός μου. Εντάξει, μια χαρά, μπορεί να δούμε και τι έχει μέσα. Δεν μας χαλάει ο Γιούρι. Τι έχει μέσα. Κάνα καλό rating. Εντάξει, καλό είναι νομίζω, εντάξει. Εντάξει, 3-4. Εντάξει, καλό είναι νομίζω. Και αυτό είναι καλό και μας έδωσε και ένα food birthday. Δεν με χάλασε, τρομερό βίντεο, επιτέλους. Κλείνω ένα βίντεο χαρούμενος. Βασικά και το προηγούμενο ήταν καλό, αλλά είχαμε δύο καλά packs. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε ένα like, ακόμα ένα τρομερό pull. PA πραγματικά δεν ξέρω τι έπαθε και μας έδωσε Πούσκας. Δεύτερη φορά, ο Πούσκας θέλει να είναι στο club. Τον είχα τύχει στην αρχή τρεπ και έκανε 2 εκατομμύρια τότε. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like. Δεν έχουμε πολύ content, ειδικά αυτές τις μέρες. Βασικά τώρα που έρχεται κοιτώ σιγά σιγά, γιατί δεν αργεί πολύ. Θα έχουμε πολύ content. Οπότε αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα sub και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.